Η αδυναμία των κυβερνήσεων του Σαλβαδόρ να συντρίψουν το ανταρκτικό κίνημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που συντελούν σημαντικά στη δημιουργία άλλων εξελίξεων στην περιοχή. Η κυβέρνηση Ρέιγκαν έχει προσφέρει όση βοήθεια της επιτρέπει το Κογκρέσο την προσπάθεια να βοηθήσει την κυβέρνηση του Σαλβαδόρ στον πόλεμο κατά των ανταρτών. Η πολιτική της Ουάσιγκτον κατευθύνεται σε μεγάλο βαθμό από το φόβο ότι θα εφαρμοστεί αυτό που ονομάζει θεωρία των ντόμινο. Ότι δηλαδή, αν μετά την επικράτηση των Σαντινίστα στην Νικαράγουα επικρατήσει η αριστερά και στο Σαλβαδόρ, οι επιπτώσεις θα είναι τέτοιες ώστε με τον καιρό θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και οι υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Ο πρόεδρος Ρέιγκαν επικαλείται τον κίνδυνο επεκτάσεως του κομμουνισμού στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο πόλεμος στην Κεντρική Αμερική τροφοδοτείται από τη Σοβιετική Ένωση και την Κούβα. Εκπαιδεύουν, εφοδιάζουν και ενθαρρύνουν την κομμουνιστικοποίηση του Ελ Σαλβαδόρ. Οι Σοβιετικοί και οι Κουβανοί ενεργούν με βάση την Νικαράγουα. Είναι η πρώτη πραγματική κομμουνιστική επιθετική ενέργεια στην Αμερικανική Ήπειρο. Επί αρκετών καιρό, η Ουάσιγκτον ασκούσε οικονομική και πολιτική πίεση στην Νικαράγουα για να σταματήσει την υποστήριξη στους αντάρτες του Σαλβαδόρ.